Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Πάμε σιγά-σιγά να γυρίσουμε σελίδα, να ανοίξουμε την αθλητική μας ατζέντα. Έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο της εκπομπής και θέλω να το ευχαριστήσω ο Γιώργος Μημίκος. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και έχεις φέρει και παρέα μαζί σου, βεβαίως, έναν καλεσμένο, τον Νίκο Κατσικοκέρη. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ο Νίκος ο Κατσικοκέρης, που βέβαια είναι από τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να έχουν γυρίσει όλη την Κρήτη, σχεδόν όλοι, ναι, όλους τους νομούς. Όλους δεν έχεις αφήσει νομό. Έχεις αγωνιστεί σε πολλές ομάδες του νησιού. Έτσι τα τελευταία χρόνια. Αν βάλουμε και τα Ζωνιανά που είναι νομός Ρεθύμνης. Ακριβώς, και στην Επισκοπή που ήμουνα, και επισκοπή, αλλά και στα Χανιά, στο Ηράκλειο και τώρα και στο νομό Λασιθίου. Ωραίος γκολτζής ο Νίκος. Φέτος ο Όφη Ιεράπετρας, βεβαίως. Έζησε βέβαια και μια χρονιά ξεχωριστή στη μεγάλη κατηγορία με την ΑΕΚ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η πείρα του και μας βοηθάει αυτή η πείρα για να μιλήσουμε για τα παιχνίδια των play-off που είναι σε εξέλιξη και βεβαίως είχαμε και χθες πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δύο με τον Όφη να μπαίνει πολύ δυναμικά χθες το Γιώργος Καραϊσκάκης. Έτσι είναι, πρέπει να πίστεψε πω. Κάποια στιγμή. Πρέπει να πω και στον αέρα, Λευτέρη, αυτό που σου είπα το πρωί, ότι είσαι ιδιαίτερα γουρλής τουλάχιστον για τους αθλητικούς. Διότι από τότε που ήρθε ο Σακόρ δείχνει την πραγματική του αξία. Από τότε που έκατσε σε αυτό το στούντιο, άκουσε το και εσύ, Νίκο, σκοράρει συνέχεια από τότε. Ο Σακόρ έχει βάλει δύο γκολ, έχει δύο φορές έχει σκοράρει Όφη. Ναι. Και τα δύο γκολ είναι του Σακόρ. Του είχα ευχηθεί καλή επιτυχία, Νίκο. Πολύ γουρλής. Φαίνεται ότι πιάνει. Έτσι, να έχουμε να λέμε για την ιστορία. Ελπίζω να μου το ευχηθείς και εμένα. Βέβαια. Φεύγοντας, θα σας το πω και εσένα. Εννοείται. Και λοιπόν, βεβαίως θα σχολιάσουμε με τον Νίκο τον Κατσικογέννη τους αγώνες. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι χθες ο Όφη πλησίασε στο βαθμό στην ισοπαλία στο Καραϊσκάκης. Είχε και ευκαιρία με το να μπει στο τέλος ακόμα και να ισοφαρίσει. Ενώ ήταν πολύ σημαντικό και το διπλό της ΑΕΚ στην Τούμπα, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο με αυτό το διπλό και με το συγκεκριμένο σκορ απέκτησε το προβάδισμα στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Προβάδισμα που δεν είχε έτσι, στην ισοβαθμία, τώρα το έχει. Οπότε να πριν πάμε να δούμε το βίντεο, εγώ θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στον Νίκο. Σωστά. Να μας σχολιάσει λίγο χθες το χθεσινό παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πώς είδες τον Όφη? Κοιτάξτε, να δείτε, χθες νομίζω ότι ο Όφη αυτό που ήταν να κάνει όλη τη χρονιά το έχει κάνει και το έχει πετύχει με τον παραπάνω. Για τον Όφη αυτά τα παιχνίδια είναι μια πρόκληση. Είναι αυτό που ανέφερες και πριν, ότι κάποιοι νέοι παίχτες, κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, να δείξουν ένα πολύ καλό εαυτό και αν αξίζουν πραγματικά να τα απεξέλθουν στην πορεία που χαράζει ο Όφη σε μια καινούργια για μένα ιστορία, νομίζω, πολύ σημαντική για τη συνέχεια και για το μέλλον της ομάδας. Mm-hmm. Και νομίζω, Νίκο, ότι το λένε όλοι, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι ο Όφη παίζει ένα ποδόσφαιρο ελεύθερο με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που βγαίνει μες στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά στις ομάδες που παίζουν χωρίς τη μεγάλη πίεση είναι ένα ποδόσφαιρο, θα έλεγα, πιλωτικό, κάτι πιλωτικό. Δηλαδή, αν τα ακολουθήσουν και οι άλλοι στον δρόμο του, θα έχουν σίγουρα την επιτυχία να δώσουν θέαμα. Ακριβώς. Γι' αυτό και νομίζω ότι και ο Όφη γι' αυτό δείχνει τόσο ανταγωνιστικός πλέον. Γιατί η φιλοσοφία και όλο το πλάνο παιχνιδιού του είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πάνω σε αυτό. Προσπαθεί να βγάλει πράγματα τακτικά και πολύ σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Και όταν αντιμετωπίζει ομάδες εις αξίου επίπεδου, νομίζω ότι ο Όφη δείχνει και αυτό σε ένα πολύ καλό εαυτό. Και αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Το κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό, ακριβώς, νομίζω, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είδαμε ότι είχε τις επελάσεις του ο Όφη, είχε τις ευκαιρίες του, τις και κλασικές. Και με μεγάλο rotation, δηλαδή άλλαξε πολλά ο Σίμος. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Στην ενδεκάδα, έτσι. Το πίστεψε ο Όφη, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, μιλάμε και για ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι αίτητος φέτος. Ο Ολυμπιακός είναι σε τρομερή κατάσταση. Ήδη πρωταθλητής. Και χθες ουσιαστικά, να πούμε, γι' αυτό ήταν και οι πανηγυρισμοί πιο έντονοι στο τέλος, ότι ο Ολυμπιακός χθες πήρε και με τη βούλα το πρωτάθλημα. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και σε ενδεχόμενο πλέον να κερδίσει την υπόθεση στο ΚΑΣ, ο ΠΑΟΚ δεν τον προλαβαίνει. Μετά την ήττα του από την ΑΕΚ και την νίκη του Ολυμπιακού επί του Όφη, γι' αυτό και έδωσε το ένασμα και άφησε ο ίδιος ο Μαρτίνς στους πανηγυρισμούς να είναι κανονικοί και όχι σωστά το ίδιο στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί χθες το πήρε και με τη βούλα. Οπότε ο Ολυμπιακός, θέλω να καταλήξω, το ήθελε πολύ το παιχνίδι με τον Όφη χθες, γιατί υπήρχε αυτό το κίνητρο. Ένα παραπάνω λοιπόν αυτό αυξάνει και την μεγαλώνει και την επιτυχία του Όφη για την παρουσία του στο γήπεδο. Ναι, αλλά και παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε στο ότι και ο Ολυμπιακός
είχε και αυτό το ένα rotation στην εντεκάδα του. Είχε, ναι. Και αυτό δείχνει ότι ο προπονητής εμπιστεύεται όλους τους παίχτες και η ψυχολογία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι στα ύψη. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που αντικαθιστά τον Ελαραμπή μπήκε και πέτυχε δύο γκολ. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Είχε πετύχει και hat-trick στο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο προηγούμενο κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Έτσι. Ο Χασάν. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές λύσεις. Πάμε να δούμε μαζί τα στιγμιότυπα. Νίκο και Γιώργο, πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα γιατί έγινε χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκη και επιστρέφουμε σε λίγο με όλη τη συζήτηση. Στο Μαρούσι με την ΑΕΚ. Η κεφαλιά εκτός εστίας. Στο 26 Χασάν. Έφυγε από Στάικο, από Ζωάο Βίκτορ. Γκάσπαρ 1-0. Ωραία σέντρα, τρίτη και φαρμακερή. Χασάν 1-0 στο 27. Καταπληκτική διαγώνια πάσα. Ο βοηθός αφήνει γιατί προφανώς θεωρεί ότι ο Χασάν είναι πίσω από την μπάλα. Αυτό φάνηκε στο replay, αυτό επιβεβαιώνεται μέσω VAR, 1-0 στο 24. Κοροβέσης για Σακόρ, πάλι κόντρα ρε η μπάλα, ο Σακόρ επέμεινε. Κοροβέσης γυρίζει και άλλη κόντρα. Ο Σακόρ με το αριστερό 1-1. Η ισοφάριση στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Εδώ η δουλειά του Σακόρ, έχουν γίνει δύο κόντρες, πρόλαβε τη δεύτερη και πάσαρε στον Κοροβέση, ο οποίος έξυπνα του γυρίζει και εδώ η μπάλα κοντράρει ελαφρώς στον Γκασπάρ και αλλάζει πορεία. Αλλά ο Σακόρ κάνει ωραίο αριστερό. 6 κάθε σεζόν γκολ μετράει. Φιγκέιρεντο θέλει να ταλαιπωρήσει τον Μπα. Έκανε ωραίο σουτ στη γωνία. Από το Μαρινάκι. Ο Φορτούνης άφησε. Ο Γκιλιέρμε έψαξε χώρο. Out. Βαλμπουενά γυρίζει. Ελ Αμπντελαουί. Έπεσε στην περιοχή. Πέναλτι. Στο 79. Πολλές πάσες στην πλάτη της άμυνας. Εδώ ο Βίκτορ με Ελ Αμπντελαουί. Ο Βαλμπουενά έξω στο 80. Ο Φορτούνης. Η πάσα είναι καταπληκτική. Ελ Αραμπί σωτηρίου. Ελ Αμπντελαουί. Η σέντρα εξαιρετική. Κεφαλιά 2-1. Δίνει τη λύση και πάλι ο Χασάν στο 83. Η σέντρα εξαιρετική του Εμάρ Ελ Αμπντελαουί έχει βοηθήσει πολύ στην πτέρυγα. Φιγκέιρεντο χαμηλά. Ο Ναμπί out. Πολύ ωραίο σουτ το 92. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για άλλη μια φορά όπως σε όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει στα play-off και στα 5 όπως και όλη τη χρονιά. Αυτό, κρατάμε τη μεγάλη προσπάθεια, συνεχίζουμε, έχουμε άλλους 5 αγώνες. Εμείς μεγαλώνουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία όλη τη χρονιά. Το έχω ξαναπεί ότι εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περήφανοι μπορώ να πω για την προσπάθεια που έχει γίνει όλο τον χρόνο από τους ποδοσφαιριστές μας. Στη λεπτομέρεια είναι εκεί που κρίνονται αυτοί οι αγώνες με αυτούς τους αντιπάλους και στην ικανότητα των αντιπάλων. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδα σήμερα. Κρατάω το παιχνίδι που κάναμε απέναντι στον πρωταθλητή Ελλάδος και κοιτάω μόνο τα αρνητικά που κάναμε, μόνο και μόνο για να τα βελτιώσουμε και καθόλου για να μας πάνε πίσω. Είδαμε λοιπόν τι έγινε χθες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Πριν πάμε στον Όφη Ιεράπετρα, στον Όφη που αγωνίστηκε φέτος ο Νίκος και δεν μπορούμε να μην κάνουμε μια αναφορά γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η ομάδα της Ιεράπετρας. Για τον Όφη ήθελα να σταθώ ακόμα λίγο έτσι, με τον Νίκο. Νίκο, ήθελα να μου πεις και για τους επιθετικούς του Όφη, μιας και είναι η θέση σου. Νομίζω ότι είναι εμφανές, έτσι, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν ή να πω τα καλύτερα για κανέναν, αλλά είχαμε ένα Μάνο φέτος που ξεκίνησε πολύ καλά και στην πορεία δεν έδειξε τα ίδια στοιχεία. Στην πορεία ο Φιγκέιρεντο που δεν ήταν αρχικά στις πρώτες επιλογές, με τα γκολ που έβαλε, και είναι αρκετά τα γκολ που έβαλε ο Βραζιλιάνος, κέρδισε πόντους. Πάντως είχε επιθετικούς ο Όφη, έχει επιθετικούς που δείχνουν να έχουν την έφεση στο σκοράρισμα. Έτσι είναι και σε αυτό το κομμάτι, επειδή αγωνίζουμε λίγο στην ίδια θέση, το ψυχολογικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι για το Δημήτρη, το Μάνο, επειδή τον γνωρίζω κιόλας το παιδί, σίγουρα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, έρθει μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία ξανά στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι
δεν του δόθηκε η ευκαιρία να αρχίσει να σκοράρει για να είναι αυτός που θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Σίγουρα και ο τρόπος παιχνιδιού πάντα το βοηθάει τους επιθετικούς, πόσο μάλλον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά μέσα από τη δουλειά πάντα. Στη συνέχεια όμως ο Όφη βρήκε τη λύση στο Φιγκέιρεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κατάφερε και μέσα από αυτούς τους δύο παίχτες να καταφέρει να τερματίσει μια θέση πολύ σημαντική για όλο το μέλλον της ομάδας και για την ιστορία του Όφη. Νίκο, η απόδοση ενός παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στην ίδια θέση με σένα μπορεί να επηρεάσει τον άλλο επιθετικό? Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, έτσι. Εμφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Το να βρίσκεται σε φόρμα, ας πούμε, ο Μάνος θα πέσει ο Φιγκεϊρέντο ή να ο Φιγκεϊρέντο να σκοράρει και ο Μάνος να... Νομίζω ότι είναι καθαρά ψυχολογικό το κομμάτι αυτό. Είναι θέμα χαρακτήρα και του παίχτη. Και εγώ έχω βρεθεί σε ομάδες όπου πολλές φορές δεν θα αγωνιζόμουν γιατί κάποιο παιδί ήταν καλύτερο. Προσπαθούσα μόνο και μόνο στο μέσα μου, ο εγωισμός μου, να δουλέψω, να δω τι κάνει αυτός τόσο καλά, ώστε να μπορέσω να το κάνω καλύτερα. Και μέσα από αυτό το κομμάτι να διεκδικήσω ξανά τη θέση μου. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό ένα παίκτη τον Νίκο Κατσικοκέρη να το λέει αυτό, γιατί σε όποιες ομάδες τον έχω δει, εντάξει, αν εξαιρέσω στην ΑΕΚ που ήταν μεγάλος ανταγωνισμός, σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο ο Νίκος. Και Νίκο, μια και είπαμε και για την ΑΕΚ, πέρασε σε ένα χρόνο, αλλά πέρασε στα πιο δύσκολα. Ακριβώς. Τώρα είναι στα πιο καλά της, γιατί φτιάχνει και γήπεδο. Και έτσι. Νομίζω σίγουρα σε ενδιαφέρουν τα παιχνίδια της, τα παρακολουθήσεις που μπορείς. Εννοείται με ενδιαφέρει και εννοείται παρακολουθώ την ομάδα. Μιλάμε για μια τεράστια ιστορία, μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπω το χαίρομαι πραγματικά και περιμένω κι εγώ αγωνιωδώς να είναι έτοιμο το γήπεδο, ώστε να μπορέσει πραγματικά όλος ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας να συγκεντρωθεί, να υποστηρίξει την ομάδα στο δικό του σπίτι, στο δικό της σπίτι. Και μέσα από αυτό η ομάδα σίγουρα θα έχει επιτυχίες, γιατί είναι ο 12ος παίχτης, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι θα περιμένουμε να ενισχυθεί αυτός ο μεγάλος σύλλογος με παίχτες κλάσης, ακόμα και με Έλληνες παίχτες. Και να μπορέσει να διεκδικεί το πρωτάθλημα και την έξοδο στην Ευρώπη. Τελικά υπάρχουν Έλληνες παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά στις μεγάλες ομάδες, αρκεί να τους εμπιστευτούν οι μεγάλες ομάδες, αυτό φαίνεται. Αυτό έχει φανεί νομίζω τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει από πολύ παλαιότερα για εμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με μεγάλο ταλέντο και το κομμάτι της εμπιστοσύνης είναι αυτό το οποίο έλειπε από την Ελλάδα. Γι' αυτό και βλέπαμε πολλά παιδιά όταν φεύγαν στο εξωτερικό να διακρίνονται και να υπάρχει προς το πρόσωπό τους μια εμπιστοσύνη η οποία στο τέλος ήταν κερδισμένη. Mm-hmm. Δεν ξέρω, όταν είμαστε έτοιμοι, θα μπορέσουμε να δούμε και τα δύο γκολ της ΑΕΚ από το χθεσινό παιχνίδι στην Τούμπα που νομίζω θα μας πούν. Είμαστε εν αναμονή πάντως από ό,τι με ενημερώνουν και οι συνάδελφοι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε παρέμβαση και του Υπουργού Τουρισμού, του κυρίου Χάρη Θεοχάρη στην Κρήτη TV. Θα σου μιλήσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Συνεπώς, ό,τι προλάβουμε να πούμε μέχρι να βγει ο κύριος Θεοχάρης και βεβαίως μετά θα κάνουμε μια παρένθεση για να συνεχίσουμε, Νίκο και Γιώργο. Mm-hmm. Ναι, νομίζω για την ΑΕΚ το εξαντλήσαμε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως πήρε και πρωτάθλημα, πήρε και τίτλους τα τελευταία χρόνια που λείπανε. Έλειπαν και... πάρα πολύ από την ομάδα, και ειδικά το πρωτάθλημα. Και εσύ το έχει πολύ πίεση αυτή η ομάδα. Υπάρχει αυτή η πίεση και είναι εμφανή σίγουρα. Νομίζω ότι όταν είσαι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο και ακολουθεί... Λοιπόν, συγγνώμη. Γιώργος Μιμίκος στο στούντιο, Νίκος Κατσικοκέρης. Συνεχίζει να βρίσκεται εδώ για το σχολιασμό και όχι μόνο τον play-off. Κάνουμε μια χαλαρή ποδοσφαιρική συζήτηση. Εμένα μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Ο Νίκος είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να μιλάνε, μιλάς μαζί του για μπάλα πολλές ώρες. Το έχεις και εσύ εξάλλου, και εσύ είσαι ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Εδώ, παλέμαχος, ναι. Πολλές ώρες μπορούμε να πιάνουμε την κουβέντα για την μπάλα, για το ποδόσφαιρο και να συζητάμε επί της ουσίας και νομίζω να διευκολύνουμε λίγο και σκέψη στον κόσμο που είναι λίγο πιο απομακρυσμένος από τα σημεία ενδιαφέροντος, έτσι. Σωστά. Βέβαια... Πάμε να δούμε, είδαμε πριν Ολυμπιακό Σόφι, πάμε να δούμε τι. Μα είχε μείνει αυτό, ναι. Συνέβη. Το ΠΑΟΚ, το 0-2. Να δούμε τα στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα και επιστρέφουμε σχολιασμό. Άλλο ένα κόρνερ λοιπόν, μπαίνοντας στο 42 με τον Μάρκο Λιβαγιά. Αυτή η φάση από τον Τσιγκρίνσκι. Από δύο λεπτά κάναμε την πιο λογική σκέψη ότι 1, 2, 3, 4, 5, 10 φορές, κάποια στιγμή αναστημένο, θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ και το βρίσκει τον γκολ τη ΑΕΚ. Εδώ ο Τσιγκρίνσκι πατάει καλά στην πλάτη του Βαρέλα. Βλέπει την μπάλα να έρχεται. Θα το πάει, εκτελεί ο Λιβαγιά στην απέναντι γωνία ο Πασχαλάκης. ΠΑΟΚ 0-2, το πέναλτι γκολ. Πάτησε το πόδι του παίχτη ΑΕΚ. Νομίζω ότι όλοι κοιτάγαμε ψηλά στον ώμο ότι ήταν το σπρώξιμο και το μαρκάρισμα.
Λοιπόν, έχουν ξεκαθαρίσει πολύ τα πράγματα. Εντάξει, για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ θα γίνει μάχη, γιατί υπάρχει ακόμα ο γύρος, ο επόμενος ουσιαστικά που μόλις ξεκινάει, αλλά νομίζω, Λευτέρη, ότι ήταν καθοριστικό αυτό και ψυχολογικά, γιατί ο ΠΑΟΚ βλέπω και έχει θέματα. Όντως έτσι είναι. Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Και πολύ σημαντικό το σκορ αυτό για την ΑΕΚ και για τη συνέχεια, γιατί όπως είπες και πριν, αποκτάει το πλεονέκτημα. Και για τη συνέχεια νομίζω ότι και για την ψυχολογία της ομάδας θα είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια. Mm-hmm. Απλά με την συζήτηση που κάναμε στο διάλειμμα, και πάντα τα διαλύματα έχουν τα καλά τους, μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική διάκριση για έναν άνθρωπο του 2004 βεβαίως, ο οποίος ήταν προπονητής του Νίκου, του Κατσικοκέρη, για μια περίοδο. Μιλάμε για τον Τραϊανό Βέλα. Μου είπες πόσο πολύ τον εκτιμάς. Χθες λοιπόν η UEFA επίσημα ανακοίνωσε πως ο Τραϊανός Δέλας μπήκε στους 5 κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όλων των Euro. Για όλα τα Euro και όχι μόνο το 2004. Μπράβο. Και τον είχε και πρώτο θέμα στο πολύ επίσημο site διάκριση, η UEFA. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντική διάκριση και νομίζω ότι την αξίζει, γιατί πέραν του αγωνιστικού νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας. Λιγομίλητος βέβαια. Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα σου πει και είναι πράγματα τα οποία έχει ζήσει, έχει βιώσει πάρα πολλά και νομίζω ότι κάθε του λέξη ήταν συμβουλή εκείνη τη χρονιά για εμάς. Λοιπόν, ξέρω πως τον Νίκο Κατσικοκέρη, για να προλάβουμε πριν κλείσουμε τη συζήτηση, οπότε Λευτέρη, όταν έχουμε είναι η ώρα να σφυρίξουμε τη λήξη... Να μιλήσουμε και για Όφη Ιεράπετρας, έτσι. Και για Όφη Ιεράπετρας και για Εργοτέλη, γιατί η αλήθεια είναι πως είναι η αδυναμία των φίλων του Εργοτέλη ο Νίκος. Στο Facebook καθημερινά βλέπω δεκάδες μηνύματα από εργοτελίτες που ζητάνε από τον Νίκο να επιστρέψει στην ομάδα. Να επιστρέψει στην ομάδα, ε. Έτσι, θα το ήθελες, Νίκο? Κάνω εγώ την ερώτηση στην δημοσιογραφική. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Εντάξει, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη τους και εγώ αγαπάω πάρα πολύ την ομάδα. Το έχω πει και σε πρόσφατες συνεντεύξεις μου ξανά. Ο Εργοτέλης είναι η ομάδα η οποία με ανέδειξε, η ομάδα η οποία με έφερε στην επιφάνεια. Και πόσο μάλλον τώρα με αυτά που αντικρίζω ξανά και που δέχομαι τα τόσα μηνύματα, νομίζω ότι για μένα είναι κάτι το ξεχωριστό και εννοείται ότι θα ήθελα να επιστρέψω στην ομάδα, εφόσον οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρίνουν ότι το επίπεδο το οποίο είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή μπορώ να ανταπεξέλθω. Σίγουρα θα δώσω το 100% του εαυτού μου ώστε να ξαναβοηθήσω την ομάδα να πετύχει τον οποιονδήποτε στόχο θα θέσει. Μπράβο. Ανοιχτός ο Νίκος Κατσικοκέρης. Δεν παραμένει στις φράσεις και στην κουβέντα την κλισέ που κάνουν συνήθως οι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε, δεν ξέρω, θα μπορούσε. Νομίζω ότι θα ήταν ψέμα αν το έκανα. Τα λέει αυτό, τα πράγματα γιατί... ένα και ένα κάνουν δύο. Εντάξει, η ομάδα Εργοτέλης είναι αυτό που σας είπα και πριν. Η ομάδα που με ανέδειξε, με έφερε στην επιφάνεια. Έτσι. Αγαπώ αυτό το σύλλογο. Αυτό που έτσι όπως μιλάει τώρα και η φράση που είπε πριν ότι υπήρξαν ομάδες που δεν ήμουν εγώ καλύτερος για να παίζω, νομίζω ότι σπάνια συναντάς. Και πρέπει να το πούμε στον αέρα αυτό, ποδοσφαιριστές να μιλάνε με τέτοια ειλικρίνεια και με τέτοιο ήθος. Δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι που είναι φίλος όλα αυτά τα χρόνια ο Νίκος. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Με τον Όφη Ιεράπετρας πρέπει να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν και τα δύσκολα στο ποδόσφαιρο. Κάνατε μια πολύ καλή χρονιά, αλλά λίγο στο τέλος υπάρχει μια διαμάχη. Όντως έτσι είναι. Κάνατε κάποιοι παίχτες προσφυγή, μείνατε ελεύθεροι. Υπήρξε μια ανακοίνωση από τους φιλάθλους του Όφη Ιεράπετρας. Εγώ αναφέρω και τα καλά και τα κακά που σας έβαλε λίγο απέναντι. Τι έγινε? Έτσι είναι, εντάξει, δεν θέλω να σταθώ και να πω πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, αλλά είναι εμφανές ότι όταν η πλειοψηφία των παιχτών της ομάδας κινούμαστε για το οικονομικό σκέλος προς τον νόμο, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει το τι έγινε και να εκτιμήσει τη μεγάλη και τεράστια προσπάθεια την οποία κάναμε όλα τα παιδιά και καταφέραμε και κάνατε βάλαμε την πορεία. Ομάδα σε αυτή τη θέση που διεκδικεί εν μέσω αναδιάρθρωσης την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως αναφέρετε εσείς, σίγουρα είναι ένα άσχημο κομμάτι αυτό, ένα άσχημο σκέλος. Νομίζω ότι και ελπίζω ότι από αυτά που ανακοινώνει και η διοίκηση του ΟΦΗ και ο πρόεδρος, ότι το κομμάτι θα λυθεί. Σίγουρα αυτό που επιλέξαμε εμείς ήταν κάτι το οποίο δεν άρεσε, αλλά εν λόγω και εν καιρού τόσων δύσκολων προβλημάτων, νομίζω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Σκεφτόμενοι όμως όλοι και τις οικογένειές μας και τις ανάγκες τις οποίες είχαμε και προσφύγαμε να κάνουμε αυτό το οποίο θα διασφαλίσουμε τα χρήματά μας για το μέλλον. Εξάλλου, Νίκο, έχεις παίξει τόσες πολλές ομάδες, δεν έχεις δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά. Νομίζω ότι ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά όταν
φτάνεις σε μια ηλικία την οποία έχεις ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα και σε ακολουθεί μια οικογένεια και έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Νομίζω ότι η προτεραιότητα έχει ιδιαίτερα η οικογένεια και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όταν κάνεις κάποιες συμφωνίες, νομίζω ότι για μένα πρέπει να τηρούνται. Σίγουρα θα υπάρχει καθυστέρηση, σίγουρα μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αναπάντεχο, όπως και δεν το περιμέναμε αυτό με τον κορονοϊό. Αλλά νομίζω ότι το επικοινωνικό κομμάτι και η ενημέρωση ήταν αυτό που μας έλειψε για να μας συγκρατήσει να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Νομίζω είναι σαφής ο Νίκος, δεν χρειάζεται να. Για καμιά φορά ξεχνιόμαστε κι εμείς που παρακολουθούμε τα πράγματα απ' έξω και λέμε, νομίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες έχουν λεφτά, μπορούν να περάσουν. Όχι, άνθρωποι είναι κι αυτοί, εργαζόμενοι είναι ουσιαστικά κι αυτοί, πέρα το ότι είναι αθλητές σε μεγάλο επίπεδο, έτσι. Και ο Νίκος είναι από αυτούς που μπήκαν από μικρή. Τα μιλάμε για βιοποριστικούς λόγους, για βιοποριστικούς λόγους, για οικογένεια, να μπορέσει να ζήσει. Δεν το συζητώ. Εντάξει, σίγουρα καταλαβαίνω απόλυτα και τον κόσμο της Ιεράπετρας και σίγουρα θα ήθελα δημόσια να τοποθετηθώ σε αυτό ότι δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα και πάντα ήταν δίπλα μας και στα κακά και στα καλά όμως. Και εντυπωσιακή παρουσία. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ο 12ος μας παίχτης και νομίζω ότι πολύ σημαντικό κομμάτι για την ιστορία και την πορεία της ομάδας έπαιξε ο κόσμος. Εγώ θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στον Όφη Ιεράπετρας για τη νέα σεζόν. Να καταφέρει να φύγει από αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε δημιουργήσει και εμείς και να καθαρίσει, να το πω έτσι, και να πορευτεί σε μια καινούρια χρονιά την οποία θα είναι αντάξια σε αυτό το στόχο που θα θέσουμε. Άρα Νίκος Κατσικοκέρης από του χρόνου. Δεν ξέρω ακόμη. Πάντως εμείς κάναμε το πρώτο βήμα για να γίνει γάμος. Βέβαια, πιέζουμε και εμείς όσο μπορούμε εκεί. Εντάξει, αγαπάς την Κρήτη ούτως ή άλλως, αγαπάς τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, λίγο παραπάνω τον Εργοτέλη, το αποτύπωσες πριν, τοποθετήθηκες από αυτού. Εντάξει, μακάρι όλα να πάνε καλά. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις από τις υπόλοιπες ομάδες στη χώρα μας. Σίγουρα θα τα ζυγίσω όλα, θα δω τι είναι το καλύτερο για την οικογένειά μου πρώτα και μετά για εμένα. Πάντως κριτικός έγινες. Κριτικός έγινα. Έγινε. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις. Να είσαι καλά.